Θαυμάσια. Μ' αρέσουν πολύ οι αυτοκινητοδρομίες, είναι το αγαπημένο μου σπορ. Αυτοί εδώ οι αγώνες είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Ολόκληρη η διαδρομή είναι 2.000 μίλια από στενούς και επικίνδυνους δρόμους. Ας δούμε τώρα μερικά μέρη από τη διαδρομή που θα διατρέξουν οι διαγωνιζόμενοι. Ωραία θαύμα, είναι πολύ ωραία. Είναι οι μεγαλύτεροι αγώνες αυτού του είδους από όσους γίνονται στον κόσμο. Εδώ επιδεικνύονται όλα εκείνα τα ευγενή στοιχεία που έχει να μας δώσει αυτό το σπορ. Ήθος, επιδεξιότητα και αγωνιστική συνεργασία. Τι είναι αυτό το ήθος και αγωνιστική συνεργασία, ιδίες! Αγαπητέ Τζορτζ, εσύ είσαι πραγματικά το τέλειο παράδειγμα αυτών που εμείς ονομάζουμε ήθος και αθλητική συνεργασία. Θα ήθελα να δείξω σε όλους αυτούς τους ηλίθιους το αθλητικό ήθος της Βάντα και τη συνεργασία της. Θα μείνουν κατάπληκτοι, Σάιπ! Τι, επειδή είμαι η μεγαλειοτάτη ανυπέρβλητη την κακία σας. Θα βγούμε αμέσως για το Μόντε Κάρλο. Για να δείτε τους αγώνες. Όχι, για να νικήσω στους αγώνες. Θα πάω να δείξω σε εκείνους τους ηλίθιους με ποιον τρόπο μπορεί να κερδίσει το κακό ήθος. Πραγματικά, Μπίλι, είναι πάρα πολύ όμορφο το Μόντε Κάρλο. Πρέπει να ξέρεις ότι το Μονακό είναι μια από τις μικρότερες χώρες του κόσμου. Είναι περίπου ένα τετραγωνικό μίλι. Δεν το ξέρω ότι είναι τόσο μικρούλα. Η φίλη μου η Μπέντη, ξέρεις, κάπου εδώ γύρω πρέπει να βρίσκεται. Αρχίζω να φοβάμαι και να τρέμω. Μου φαίνεται πως έγινε σεισμός. Τώρα πρέπει να πηγαίνει καλά. Δεν πρέπει να το πατάς απότομα. Μην ανησυχείς, Μπέτι. Θα το προσέχω όσο γίνεται. Ελπίζω κάποια μέρα να με αφήσουν να οδηγήσω κι εγώ. Δεν το νομίζω. Οι γυναίκες δεν μπορούν να οδηγούν αγωνιστικά αυτοκίνητα. Δεν έχουν από τη φύση τους αυτήν την ικανότητα. Αυτό που λες είναι πολύ αστείο. Αυτού του είδους η οδήγηση, αγαπητή Μπέτι, είναι μόνο για άντρες. Να την, εκείνη είναι! Μπέτι! Τζορτζ, από εδώ η καλύτερη μου φίλη Λίλι. Και από εκεί ο Σπορτ Μπίλι και ο Γουίλι. Ει, σταματήστε τον. Έκλεψε το αυτοκίνητο. Σταματήστε τον. Μπίλι, γρήγορα, κάνε κάτι σε παρακαλώ. Ήταν υπέροχο το κόλπο σου. Τους φόβησες και έφυγαν χωρίς το αυτοκίνητο. Ήταν πολύ εύκολο, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Θα μπορούσα να κάνω κι εγώ το ίδιο πράγμα, όμως κανένας δεν μου το είπε. Για τα αυτοκίνητα 24, 33 και 46, οι δοκιμαστικές εκκινήσεις είναι ελεύθερες για τον τελικό έλεγχο οδηγήσεως. Πάμε, Μπέτι. Ήρθε η σειρά μας. Θα τους αποδείξουμε σε τι φόρμα βρισκόμαστε. Θα σας ξαναδούμε.
αυτόν τον οδηγό και αυτό το αυτοκίνητο. Κατάλαβες εσύ? Μάλιστα, η διαστικοτάτη, αλλά τι θα γίνει με το Sport Billy? Εγώ θα κοιτάξω γι' αυτόν. Εσύ τον οδηγό και το αυτοκίνητο. Τίποτα δεν θα με σταματήσει να νικήσω σε αυτούς τους αγώνες. Θα τους διδάξω εγώ ποιο είναι το αθλητικό ήθος και η συνεργασία. Πάλι ο Κυριακάτη και οδηγέ. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Για πρόσεξε. Σα είπε τα λουσόφια παλιοπινακίδα. Τώρα περάστε ελεύθερα. Πόσο γρήγορα τρέχουν. Μπίλι, Λίλι, ακούστε. Το αυτοκίνητό μας εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε? Πώς δηλαδή? Έτρεχε στον δρόμο πριν από ένα λεπτό και τώρα δεν υπάρχει. Πριν λίγο κάποιοι προσπάθησαν να το κλέψουν. Τώρα εξαφανίστηκε. Νομίζω ότι κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα. Πάμε γρήγορα, Λιλί, θα έρθουμε σε επαφή με τον Όλυμπο. Εδώ, Sport Billy, καλή Όλυμπο. Έλα, Όλυμπε. Έλα, Όλυμπε. Α, γεια σου, Sport Billy. Είμαστε πολύ ευτυχεί που σε ξαναβλέπουμε. Πώς περνάτε, παιδί μου, στο Μόντε Κάρλο? Όχι και τόσο ωραία πανδόσα. Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο χάθηκε. Ω, αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι τρομερό, παιδί μου. Μα είναι πρωτοφανής. Ίσως ο αθλητικός ηλεκτρονικός εγκέφαλος που έχουμε εδώ να μας δώσει κάποια απάντηση. Τα πρώτα στοιχεία αυτής της αναλύσεως μας επιβεβαιώνουν αυτή την εξαφάνιση. Υπάρχει κάποια πληροφορία που μπορείς να μας δώσεις? Τα στοιχεία μας οδηγούν στη Βάντα. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο Μόντε Κάρλο. Ώστε η Βάντα! Αυτό λέει ότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, Λίλη. Ώστε είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, ε! Έχεις απόλυτα δίκιο, Sport Billy. Ας δούμε λοιπόν τι θα μπορέσει να κάνεις. Διαδρομή που ακολούθησε το 46. Μια στιγμή, η Μπέτη βρίσκεται εκεί πέρα. Μπορεί να μας βοηθήσει. Πάμε λοιπόν. Επιστρέφουμε εκεί που είμαστε. Μπέτη, τι ζητάς εδώ πέρα? Κοιτάζω το δρόμο στον οποίο πέρασε ο Τζορτζ. Ελάτε, νομίζω ότι κάτι βρήκα εκεί κάτω. Σήμα αλλαγής κατευθύνσεως. Εδώ κοντά δεν έχει βάλει πουθενά έργα που να δικαιολογείτε. Από εδώ, παιδιά. Σε εκείνη την πόρτα. Μπράβο, Γουίλι. Sherlock Holmes, τι νομίζατε δηλαδή? Είναι κλειδωμένη. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα μπούμε από κάποια άλλη πόρτα. Α, κοιτάξτε, ο Sport Billy είναι εκεί, να το. Θαυμάσια. Και τώρα ας ετοιμαστεί να ξαναδοκιμάσει τη φιλοξενία της Βάντας. Περίεργο, η πόρτα είναι ανοιχτή. Ακούστε, είναι κανείς εδώ. Φαίνεται σαν ακατοίκητο. Γουίλι, έλα και εσύ μέσα. Τι κάθεσαι εκεί σαν φοβισμένος γάτος? Δεν κάθομαι καθόλου σαν φοβισμένος γάτος. Κάθομαι εδώ σαν φοβισμένος σκύλος. Κοιτάξτε αυτά εκεί τα γάλματα. Λες και έχουμε μπει σε κάποιο μουσείο του Μονακό. Αυτός είναι Φίνικας, ένας από τους πρώτους κατοίκους της χώρας. Αυτός είναι Ρωμαίος, ο επόμενος κάτοικος. Εκείνος εκεί κάτω είναι ένας Ισπανός. Και ο άλλος δίπλα του είναι ένας Γάλλος. Αυτό εδώ καλύπτει όλη την κατάσταση.
αμφιβολία. Η Βάντα είναι οπωσδήποτε πίσω από όλα αυτά. Πού είναι η Μπέτη? Μπέτη! Μπέτη! Μπέτη, πού είσαι? Πώς εξαφανίστηκε, δεν καταλαβαίνω. Και ο Γουίλι, πού είναι ο Γουίλι? Γουίλι! Από εδώ πίσω πρέπει να βρίσκεται. Γουίλι, τι έπαθες, είσαι καλά? Τον κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε μια μυστική πόρτα, αλλά εξευτελίστηκα. Αυτό εδώ είναι ένα μυστικό πέρασμα. Ελάτε από εδώ, παιδιά. Και η Μπέτη? Αν βρούμε τον Τζόρτζ, θα καταφέρουμε να βρούμε και την Μπέτη. Μήπως ακούσατε κι εσείς κάτι? Μη μου πεις ότι άκουσες κάτι, αλήθεια το λες? Ναι, Μπίλι, και εγώ άκουσα κάτι. Σπουδαία διαπίστωση έκανες. Κάτι μας πλησιάζει, Μπίλι. Επιτέλους, εσύ σε Μπέτη, δεν σε κατάλαβα. Δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα καθόλου. Εγώ κατάλαβα αμέσως ότι ήταν η Μπέτη. Μπορείς να μας πεις τι έφτιαχνες εδώ μέσα? Ακολούθησε αυτόν τον δρόμο που βγάζει σε ένα διέξοδο. Ας προχωρήσουμε. Μπορεί τελικά να ανακαλύψουμε κάτι. Στοπ! Το αυτοκίνητο! Μας έριξαν σε καταπακτή. Φοβάμαι, Μπίλι, ότι πέσαμε στα χέρια της Βάντας. Ναι, Λίλι, είναι σίγουρο. Και τώρα, αφού εξουδετέρωσα όλους αυτούς τους ηλίθιους, πρέπει να συνεχίσω για να τελειώσω το έργο μου. Εμένα τι θα με κάνεις? Εσύ θα πας τώρα και θα νικήσεις τους μεγάλους αγώνες του Μοντεκάρλο. Για λογαριασμό μου. Βρήκα κάποια λύση, παιδιά. Βιάσου σε παρακαλώ, γιατί αλλιώς θα γίνουμε πίτσα Ναπολιτάνα. Δεν θα οδηγήσω για σένα και κανείς δεν θα μπορέσει να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Θα σε κάνω εγώ να αλλάξεις γνώμη αμέσως. Ή κάνεις αυτό που σου λέω εγώ ή καταστρέφω το αυτοκίνητό σου. Μα δεν μπορώ να πάρω μέρος όπως είμαι δεμένος. Όσο γι' αυτό να μη σε ενδιαφέρει εσένα. Σάιμ! Εσύ θα λάβεις μέρος στους αγώνες και εμείς θα σε κατευθύνουμε από εδώ. Θα δουν ότι δεν οδηγώ φυσιολογικά. Κοίταξε τον Σάιτ. Κι αυτός δεν είναι καθόλου φυσιολογικός, αλλά εγώ τον έχω στη δουλειά μου. Πώς από μακριά. Δεν είναι καθόλου νόμιμο. Και το χειρότερο από όλα είναι τελείως αντιαθλητικό. Αυτό ακριβώς. Το αυτοκίνητο φαίνεται να είναι εντάξει, αλλά χωρίς τον Τζόρτζ είναι τελείως άχρηστο. Μην ανησυχείς, θα τον βρούμε. Μπίλι, πρέπει να τον βρούμε πριν αρχίσει ο αγώνας. Ας μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πριν να είναι αργά. Α, τι θα λέγατε να φάμε κανένα χάμπουργκερ? Κι όμως εγώ, παιδιά, κάτι μπορώ να κάνω. Δεν αφήσω αυτή τη Βάντα να μας χαλάσει τα σχέδια. Θα οδηγήσω εγώ το αυτοκίνητο. Συμφωνώ με την ιδέα σου, Μπέτη. Και εμείς θα σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οι διαγωνιζόμενοι να πάρουν τις θέσεις τους. Καταπληκτικό! Η Μπέτ θα οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Αλήθεια! Τρελάθηκε! Άκουσε με τώρα! Αν έχεις την επιθυμία να την ξαναδείς, πρέπει να την κάνεις να νικήσει. Εγώ το καταλαβαίνω ότι η Βάντα βρίσκεται κάπου εδώ γύρω. Μπίλι, τώρα χρειάζεται να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ας βγούμε από εδώ μέσα, Λίλι. Δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα. Ώστε λοιπόν στην ηλικία που βρίσκεσαι θα αφήσεις μια γυναίκα να σε νικήσει. Η Μπέτη δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Ξέρει να οδηγεί θαυμάσια. Εδώ είχε φως προηγουμένως. Εσύ δηλαδή τι λες να έγινε? Θα πρέπει να ντόγεις ο αέρας, έτσι νομίζω. Ο Θεός, παιδιά, να βάλει το χέρι του να μην καταλήξει σε θρίλερ αυτό το έργο. Μα τι κάνεις εκεί, Γουίλι? Περιμένετε εδώ.
προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας βεβαιώνω ότι πρόκειται για έναν υπέροχο αγώνα. Το αυτοκίνητο 46 και το αυτοκίνητο 13 είναι καταπληκτικά. Αγωνίζονται για τα πρωτεία στα 100 τελευταία μίλια. Και τώρα εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε την κατάσταση. Γιατί δεν προσπαθείς να την καθυστερήσεις? Αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά δεν γίνεται. Όλα εντάξει, ελπίζω να γίνει κάτι, παιδιά. Κι όλα αυτά για σένα, Βάντα. Σπορτ, Μπίλι. Διπλήκα τώρα, κατέστρεψες άλλη μια φορά τα σχέδιά μου. Στορκίζομαι, Μπίλι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που σε ξαναβλέπω. Όχι, τι έγινε. Άλλο πρόκειται να συναντήσω σήμερα. Τόσες παραβάσεις δεν έχει κάνει άλλος άνθρωπος. Αντικανονική οδήγηση, παραβίαση του κόκκινου, οδήγηση στο νερό, εκφοβισμός των ζώων. Δεν με παρατάς και εσύ τώρα. Τι? Και συμπληρωματικά απίθεια και αντίσταση στο όργανο του νόμου. Από εδώ και πέρα, Βάντα, σε προειδοποιώ να προσέχεις πολύ. Πού είναι, Βίλι? Τόσκασε. Νιασάστε κάποτε θα πέσει στα χέρια μου. Και τότε για να τιμωρηθεί σκληρά θα την υποχρεώσω να μάθει τι λέγεται αθλητικό ήθος. Αγαπητοί μας φίλοι Μπεν, χαιρόμαστε που νίκησες. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, Τζόρτζ, και τώρα τι έχεις να πεις σχετικά με τις γυναίκες οδηγούς? Μου δώσεις ένα καλό μάθημα. Από εδώ και πέρα ξέρω ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνουν και οι άντρες. Να είσαι ήρωας δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Τα καταφέραμε και αυτή τη φορά. Ευτυχώς η Βάντα δεν χάλασε τον Grand Prix του Monte Carlo. Θα ήθελα τόσο πολύ να ξαναγυρίζαμε. Με εγώ δεν θα ήθελα καθόλου. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα εστιατόριο, να καθίσουμε όμορφα, όμορφα και να φάμε. Για να ξαναδούμε γυναίκες να οδηγούν αυτοκίνητα. Μα οι γυναίκες μπορούν να κάνουν κι άλλα εκτός από αυτό. Μπορούν να οδηγούν και διαστημόπλια. Α, το λέει η καρδιά σου, Λίλη. Το ξέρω.
Από εδώ, κυρία Διαβολοτάρτη, κάνω λίγη καθαριότητα. Ένας καθαρός θάλαμος ελέγχου είναι ένας πολύ ευχάριστος θάλαμος ελέγχου, ξέρετε. Τσάι, τρελάθηκες! Τσάι, βγες γρήγορα από εκεί μέσα, άκουσες! Από κοντά της ευγώ αμέσως, μια στιγμή όμως. Πρέπει να είναι ο καλεσμένος μου. Πού βρίσκομαι? Αγαπητέ μου, Δόκτωρ Τζέιν. Καλώς όρισες. Εγώ είμαι η Βάντα, η μεγάλη βασίλισσα όλου του κόσμου. Ξέρω για το φάρμακο που κατασκεύασες και για τον ορό σου. Εμείς οι δυο θα κατακτήσουμε τον κόσμο, Δόκτωρ Τζέιν. Μα το φάρμακό μου, κυρία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Δοκίμασέ το τώρα αμέσως στον εαυτό σου και θα δεις. Σκέψου τη δύναμη που διαθέτεις. Ωραία, πολύ ωραία, θαυμάσια. Με μου λέτε, τι του συνέβη, μεγαλειοτάτη? Αυτός ο ηλίθιος γιατρός προσημοποιήθηκε να γίνει πειραματόζω με νεφηλή. Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Και τώρα Τσάι πληρώνει την αξία. Άκουσέ με! Τη δύναμή σου μόνο εγώ μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Θέλεις να με υπακούσεις? Ναι, θέλω να σε υπακούσω. Γύρνα πίσω στον καιρό σου. Μίστερ Χάιντ, 1886. Με την ανακάλυψή του βύθισε ολόκληρη την Αγγλία σε μια κόλαση από τέρατα. Ναι, τρομερή μου βασίλισσα. Θέλω τέρατα. Μα, Βάντα, θα χρησιμοποιήσεις φάρμακο? Ασφαλώς, Σάιπ. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι τα φάρμακα είναι οι καλύτεροι μου φίλοι και τα λατρεύω. Να εκδηλώνεσαι έτσι για τους παίκτες? Ναι, εγώ παιδιά φωνάζω αυτόν με τις πορτοκαλάδες. Κοίτα, τώρα γίνεται η επόμενη βολή. Ναι, ο παίκτης προσπαθεί να περάσει την μπάλα από το άνοιγμα. Και ο αντίπαλος προστατεύει το άνοιγμα χτυπώντας την μπάλα. Κέρδισε! Πόσο διακριτικός λαός είναι αυτοί οι Αγγλέζοι. Και την ευγένειά τους τη δείχνουν ακόμα και στους αντιπάλους τους. Με συγχωρείτε, κύριε, μήπως μπορείτε να μου πείτε... Τι θα είναι εσύ? Τι συμβαίνει? Έγιναν όλοι τους αντέρατα. Τι έγινε, πώς άλλαξαν έτσι όλοι τους? Ουίλι, πάμε να φύγουμε. Σας παρακαλώ, κύριε, μου δίνετε άλλη μια πορτοκαλάδα. Και εσείς, παιδιά, λέγατε ότι οι Αγγλές είναι όλοι τους κύριοι. Μίλη, μας έχουν περικυκλώσει! Ήρθε η στιγμή για τα μεγάλα μέσα. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, Μίλη. Ναι, Λίλη, πάμε γρήγορα στο διαχρονόπλιό μας. Είμαστε ευτυχείς που σας καναβλέπουμε, Σπορτ Μπίλι. Γεια σας. Γεια σας. Και εμείς το ίδιο, Σπόρτικους. Γεια σας. Μα συνέβη κάτι το απίθανο. Όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Αγγλία έχουν μεταμορφωθεί σε τέρατα. Ω, τι έγινε? Μίλη, είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Βλέπαμε ήσυχα ήσυχα μια παρτίδα κρίκετ και ξαφνικά όλοι άλλαξαν. Έγιναν όλοι τους αγνώριστοι. Και είναι πρωτάκουστο αυτό που λέει. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο κομπιούτερ μας σχετικά με αυτό το γεγονό. Τις στιγμές αυτές παρακολουθούμε την αλλαγή της ιστορίας.
Επαναλαμβάνεται το γεγονός της μεταλλαγής των ανθρώπων σε φοβερά τέρατα που συνέβη κατά το έτος 1886. Οι συνθήκες αυτές παρατηρούνται και σήμερα. Πιστεύετε ότι ένα εξωπραγματικό όν είναι υπεύθυνο για αυτή τη μεταστροφή? Όλα αυτά λοιπόν εξηγούν τι συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια της παρτίδας του κρίκετ. Η Βάντα θα υπάρχει πίσω από αυτά. Πολύ πιθανό, Λίλη, αλλά όποιος και να είναι παιδί μου, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν γρήγορα πριν η κατάσταση σταθεροποιηθεί στο παρελθόν. Φεύγουμε λοιπόν αμέσως για το έτος 1886. Κι εγώ θα βρίσκομαι εκεί και θα σε περιμένω με αγωνία, Σπορτ Μπίλι. Θα σε περιμένω να τα πούμε με τον αγαπητό μου φίλο, Μίστερ Χάι. Όλα έχουν γίνει όπως τα έχω προγραμματίσει. Φοβερό τάτι μου, κακοτάκτη μου, κοιτάξτε τον εκεί πέρα. Είδατε, ξανά είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Αγαπητέ μου, ντόκτορ, αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα, γιατί εσύ έχεις ανάγκη να πάρεις αυτό εδώ για να αισθανθείς θαυμάσια. Όχι, όχι, κυρία, δεν νομίζω πως είναι αυτό. Άλλα λοιπόν, πιες το, αυτό εδώ αποκτάς την πραγματική σου δύναμη. Ωραία, θαυμάσια! Και τώρα πήγαινε για τον Σπορτ Μπίλι. Τσάιπ, πού χάθηκες? Εδώ είμαι, κακοτάτη μου. Εγώ θα διακτηρίσω στη Βανδαλουσία και θα γυρίσω στο μέλλον. Εσύ θα μείνεις εδώ για να βοηθήσεις τον κύριο Χάιντ να μετατρέψει όλους τους κατοίκους του Λονδίνου σε τέρας. Και να μην σε πάρει ο ύπνος, κακομύρι μου, γιατί θα του πω να σε μετατρέψει σε σκουλίκι. Το Λονδίνο θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν δεν είχε μολυσμένη ατμόσφαιρα. Σε καμιά πόλη δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Εγώ νομίζω πως δεν πρέπει να χάνουμε τον καιρό μας, Λίλη. Πρέπει να πάμε αμέσως στη Scotland Yard και να τους πληροφορήσουμε για τη Βάντα. Και εγώ θα σας δείξω πως δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Σύμφωνα με αυτό το χάρτη, παιδιά, η Scotland Yard θα πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ κοντά. Γουίλι! Τι είπα στο Γουίλι? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δεν έχω τη δύναμη ούτε πίσω μου να κοιτάξω, Μπίλι. Τώρα σας έπιασα. Ακίνητος! Πάλι εσύ! Ήρθα ως εδώ για να σε συλλάβω, Χάιντ. Δεν θα τα καταφέρεις όμως αυτή τη φορά, αγαπητή μου, detective. Είστε εντάξει, παιδιά? Ναι, και το οφείλουμε σε εσάς, Δεσποινής. Να συστηθώ, επιθεωρητής Ολίβια Φέρφαξ της Scotland Yard. Καταπληκτικό, γυναίκα επιθεωρητής της αστυνομίας. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία, Δεσποινής, εδώ είναι Αγγλία. Θα θέλατε τώρα να μου πείτε ποιοι είστε? Εγώ είμαι ο Σπορτ Μπίλι. Εγώ είμαι η Λίλη. Και εκείνος εκεί ο Γουίλι. Είναι μια παράξενη υπόθεση. Εδώ και μερικές εβδομάδες αυτός ο φοβερός άνθρωπος έχει σπείρει τον πανικό στους κατοίκους του Λονδίνου με τις απάνθρωπες και τρομοκρατικές ενεργείες του. Αχ, όλος αυτός ο κακόμοιρος ο κόσμος ούτε το φαγητό του δεν μπορεί να ευχαριστηθεί. Το πλάσμα αυτό ονομάζει τον εαυτό του Mr. Hyde. Ασφαλώς έτσι πρέπει να είναι. Πρόκειται για την παλιά ιστορία του Δόκτωρος Τζέκιλ και του Mr. Hyde. Πολύ περίεργο. Εγώ δεν την έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Αφού δεν έγινε ακόμα, πώς θα την ξέρει? Σε αυτή την ιστορία λέγεται ότι ο Δόκτωρ Τζέκιλ ανακάλυψε ένα φάρμακο και ότι το φάρμακο αυτό το χρησιμοποίησε για τον εαυτό του. Ναι, ναι, το ξέρω. Ο κύριος Hyde είναι ο Δόκτωρ Τζέκιλ που βρίσκεται κάτω από την επίδραση του φαρμάκου του.
Ναι, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πρέπει όμως να τον εμποδίσουμε πριν δώσει και σε άλλους ανθρώπους το φαρμακό του. Υπάρχει, ξέρετε, ένας γιατρός με το ίδιο όνομα στον παρακάτω δρόμο, παιδιά. Αχ, γιατί με αναστατώνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία συνήθεια η ώρα αυτή του τσαγιού. Η Βάντα είναι κατενθουσιασμένη μαζί σας με αυτό το φάρμακο που ανακαλύψατε και που κάνει τους ανθρώπους τέρατα, αγαπητέ κύριε Χάιντ. Τζέκιλ, εγώ είμαι ο Δόκτωρ Τζέκιλ. Είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτό το φάρμακο. Εμένα με αρρωσταίνει. Οχ, οχ, αν χάσει τώρα τον έλεγχο του εαυτού του, η Βάντα θα τα βάλει μαζί μου. Σε παρακαλώ, γιατρέ, πιες μια γουλίτσα. Θα ξαναπάρει χρώμα το πρόσωπό σου, στορκίζομαι. Δόκτωρ Τζέκιλ, είστε μέσα. Ποιος είναι? Είμαι ο επιθεωρητής Φέρπαξ της Scotland Yard. Μπορώ να περάσω? Είναι η αστυνομία. Τα πληροφορήθηκαν όλα. Μα δεν θα σας κάνουν τίποτε αν πείτε ότι είστε ο κύριος Χάιντ. Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτα δίκιο. Δόκτωρ Τζέκι, είστε μέσα? Μην χτυπάτε, δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Γρήγορα, ελάτε. Έφυγε, δεν είναι εδώ. Λίλη, εσύ και ο Γουίλι μείνετε εδώ πέρα, μήπως και θελήσει να ξανεπιστρέψει εδώ. Μπιλ, εσύ έλα μαζί μου. Θα οδηγήσω αυτούς τους τρελούς τώρα σε ένα πολύ διασκεδαστικό κυνήγι. Γουίλι, κυρία Φέρφαξ, μας είπε να περιμένουμε εδώ μέσα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της. Και θα μείνουμε εδώ πέρα, έτσι, μόνοι μας. Μα γιατί φοβάσαι, τι έπαθες, δεν σε καταλαβαίνω. Όσο δεν φοβάστε, ξυπνάκιδες, ε, τώρα θα δεις. Α, τους άκουσα, τους παγίδεψα. Τώρα ο επόμενος στο κατάλογο που πρέπει να παγιδέψω οπωσδήποτε είναι ο επικίνδυνος Sport Billy. Ώστε εσείς οι δύο είστε από αυτούς που ήθελαν να συλλάβουν τον κύριο Χάιντ. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Εσείς είστε οι φυλακισμένοι. Αν όμως εσείς, κύριε, δεν έχετε καμιά σχέση με τον δόκτωρα Τζέκιλ, πρέπει να μας ελευθερώσετε. Τζέκιλ, δεν πρέπει να αναφέρεις αυτό το όνομα σε μένα. Με κάνει θηρίο. Μόνο εγώ διαθέτω τη μεγάλη δύναμη τώρα. Η δύναμή σου πρέπει να ξέρεις ότι προέρχεται από τη χρήση ενός επικίνδυνου φάρμακου. Σε λίγο καιρό αυτό το φάρμακο θα σε καταστρέψει αν δεν το αποφύγεις. Έχω δει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και νέα παιδιά να καταστρέφονται από χημικές ουσίες, γιατί τις είχαν συνηθίσει και δεν μπορούσαν να τις κόψουν. Θέλεις λοιπόν στο τέλος να καταντήσεις ένας από αυτούς? Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν θέλω να σ' ακούσω. Εμένα η Βάντα μου υποσχέθηκε δύναμη, τεράστια δύναμη, αν δείξω πίστη στον εαυτό μου. Πρέπει να δράσουμε αμέσως, Πορτ Μπίλι, πριν είναι αργά για τους φίλους. Θα δράσουμε αμέσως. Πρώτη φορά το βλέπω. Είναι το μαγικό βαλιτσάκι του Sport Billy. Τώρα είστε ευχαριστημένοι. Πάντοτε είμαστε ευχαριστημένοι μαζί. Κρατάει το μπουκάλι με το φάρμακο. Μακριά από μένα, Sport Billy. Να μη σε ξαναβρω στον δρόμο μου. Τ' άκουσες? Είστε όλοι καλά, Sport Billy? Θαυμάσια, αλλά εκείνος μας το σκάσε. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, το αντίδοτο. Το αντίδοτο για το φάρμακο του Χάιντ. Ωραία! Βρήκαμε λοιπόν τη λύση. Αυτό εδώ το αντίδοτο θα πρέπει να αντιστρέψει τα αποτελέσματα του φαρμάκου. Μπορεί να υπάρχει ελπίδα για τον δόκτωρα Τζέκι. Γρήγορα, πρέπει να τον βρούμε, παιδιά, πριν το φάρμακο επιδράσει τελείως τον εγκέφαλό του. Θα σε ακολουθήσουμε, Ολίβια, αλλά εμείς πρέπει πρώτα να έρθουμε σε επαφή με κάποιον. Σπορτ Μπίλι, κάνει σπορτικούς! Έλα, σπορτικούς! Έλα, σπορτικούς! Α, εδώ σπορτικούς! Γεια σου, Μπίλι! Τι ανακάλυψες λοιπόν? Φαίνεται πως η Βάντα έχει κάτω από τον έλεγχό της το γνωστό τέρας, τον κύριο Χάιντ και το περίφημο φαρμακό του. Εννοείς, Σπορτ Μπίλι, εκείνο το φάρμακο που έκανε τους ανθρώπους τέρατα? Ακριβώς τον δώσα.
Πρέπει παντός να την εμποδίσουμε αμέσως στη Βάντα, γιατί αλλιώς θα κατασκευάσει τέρατα και στο μέλλον. Πρέπει να ανακαλύψουμε αμέσως πώς θα το χρησιμοποιήσουν το φάρμακο ο Χάιντ και η Βάντα. Αναμφιβόλως θα προσπαθήσουν να δηλητηριάσουν κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι Εγγλέζοι. Για να δούμε τα ψάρια και τις πατάτες, το γνωστό απογευματινό τσάι, μπορεί τη γέφυρα του Λονδίνου. Σωστά. Το απογευματινό τσάι μπορεί τη γέφυρα του Λονδίνου. Ναι, αυτό είναι. Ασφαλώς αυτό θα είναι, παιδί μου. Ποιο εννοείς δηλαδή? Η γέφυρα του Λονδίνου και το απογευματινό τσάι έχουν μεγάλη σχέση με το νερό που χρησιμοποιούν. Ασφαλώς. Ο ποταμός Τάμεσης περνάει μέσα από το Λονδίνο. Είναι μια ζωτική αρτηρία για την πόλη. Ο κύριος Χάιντ δηλαδή θα προσπαθήσει να δηλητηριάσει με το φάρμακό του τον Τάμεση. Τρέχουμε αμέσως για τη γέφυρα του Λονδίνου. Γρήγορα, Μπίλι! Το μέλλον της Αγγλίας το κρατάς εσύ στα χέρια σου. Η Βάντα θα νιώσει πολύ περήφανη για μας τους δύο. Ιδιαίτερα για μένα όμως. Γιατί, αυτοί εκεί είναι, εκεί πάνω. Πάμε. Πρέπει να τους πιάσουμε πρωτού προλάβουν να ρίξουν το φάρμακο. Μίστερ Χάιντ! Ποιος είναι? Ο Σπορτ Μπίλι. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να φύγω από εδώ πέρα. Έλληνικη, για στάσου σε παρακαλώ, μην φεύγεις. Το φάρμακο. Πάλι εγώ το έχω. Μίστερ Χάιντ. Στάσου, Μίστερ Χάιντ. Μια στιγμή, Δόκτωρ Τζέκιλ. Αυτό είναι που επιδιώκεις. Να γίνεις σκλάβος ενός φαρμάκου σ' όλη σου τη ζωή. Και μαζί με σένα όλοι κάτοικοι αυτής της χώρας για πάντα. Μην τους ακούς αυτούς, κύριε Χάιντ. Έχεις να διαλέξεις μεταξύ δύο πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι το ανίδωτο που θα σε σώσει. Και το δεύτερο είναι αυτό το φάρμακο που θα είναι και η τελική καταστροφή σου. Χάιντ, εσύ πρέπει να υπακούσεις τη Βάντα. Όχι, δεν θέλω να γίνω υπηρέτης της. Αισθάνομαι σαν να ξυπνάω από λίθαργο. Αφού δεν κατάλαβα αυτό εδώ το ανίδωτο προτιμήσεις, Δόκτωρ Τζέκιλ. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν βρίσκω κατάλληλα λόγια για να σας ευχαριστήσω. Μα τι λέτε, Δόκτωρ Τζέκιλ. Πάλι δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς όμως για μένα που δεν ήταν μπροστά η Βάντα και έτσι δεν είδε τι έγινε. Ωστά έτσι λοιπόν, α! Αχ, όχι, όχι! Γεια σας, καλοί μου φίλοι, γεια σας. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Γεια σας, καλή ανάμωση. Αχ, Σπορτ Μπίλι, μ' άρεσε πάρα πολύ η παλιά Αγγλία. Και ακόμα είδες την Σφέλπαξ που ήταν τόσο γοητευτική. Μπορεί κι εγώ κάποια μέρα να γίνω γυναίκα αστυνομικός. Κι εγώ κάποια μέρα μπορεί να γίνω επιθεωρητής Γουίλι, ποιος ξέρει. Προς το παρόν να σφάω αυτό εδώ τώρα. Δεν έχει σημασία τι θα κάνεις στη ζωή σου, αρκεί να είσαι τίμιος και ειλικρινής με τον εαυτό σου. Δεν είναι το επάγγελμα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος το επάγγελμά του.
κακό παγωτήρι. Έχεις δύναμη στα χέρια μαγική. Σεν Μόριτς είναι μια πόλη που έχει προσφέρει πολλά πράγματα στα χειμερινά σπορ. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας συγχαίρουμε ακόμα για τις ωραίες σοκολάτες της χώρας σας και τα νόστιμα τυριά της. Νομίζω ότι κάποιος μίλησε για τυριά. Εγώ πάω να φάω κάτι. Έχω την εντύπωση πως ο Γουίλι θέλει να έρθει μαζί μου για να εγγενιάσουμε μαζί τους αγώνες. Μα τι λέει τώρα, έχει μεγάλη φαντασία αυτό το παιδί. Να. Μην ξεχνάτε πως ο κάθε νικητής των αγώνων θα παίρνει το μετάλλιο που αθλοθέτησε ο Σπορτ Μπίλι. Αυτός που θα μας συνοδεύσει τώρα είναι ο ξαδερφός μου, Μαξ Ζου, ο οποίος και καλά ενημέρωσε σε 3 συνολικά αγώνες. Ξέρω πως είσαι μεγάλος αθλητής, Σπορτ Μπίλι, αλλά με το σκι τι γίνεται. Το είχα ξεχάσει. Όμως ευχαριστώ πολύ που με έκανες να το ξαναθυμηθώ. Τι είναι αυτά εκεί τα πράγματα? Κοίταξε, κάθε μεγάλος αθλητής, όπως ξέρεις, έχει τα δικά του μυστικά κόλπα. Κι αυτά εκεί τα μεγάλα σαχλά προσωπικά κόλπα του Σπορτ Μπίλι θα με βοηθήσουν να εφαρμόσω τα μεγάλα σχέδιά μου. Πρέπει να φύγουμε αμέσως από το site. Ίσως αν τρώγατε κανένα φρούτο να έκανε καλό στην αγωνία σας, διαβολοτάτη. Ηλίθεια! Με το φαγητό απασχολούμαι τέτοιες στιγμές. Έχετε απόλυτα δίκιο, κακοτάτη μου. Καλύτερα να το κρατάς εσύ το μαγικό μου βαλιτσάκι τώρα που θα αγωνίζομαι. Έτσι δεν είναι, Λίλη? Ναι, έχεις δίκιο, Μπίλι. Πρέπει να το προσέχουμε. Χάι! Η ευκαιρία για μας τώρα είναι πολύ μεγάλη. Ο Σπορτ Μπίλι έδωσε το μαγικό βαλιτσάκι στη Λίλη. Πολύ ωραία. Πού να φαντάζονται τι τους περιμένει. Γρήγορα! Ρίξε τις ακτίνες για να κόψουν το σειρματόξινο. Βάλε το βαλιτσάκι να χαθεί μέσα στο χώρο. Η επιθυμία σας εξεταλέστηκα, κοτάτι μου. Μίλη! Εγώ θα προσπαθήσω να σώσω αυτούς που προηγούνται, ενώ εσύ θα σταματήσεις το μηχάνημα, Γουίλι. Εμπρός, λοιπόν, δείξε κουράγιο. Τι κουράγιο μου λέει και κολοκύθια νερόβραστα. Εδώ βλέπω το χάρο με τα μάτια μου. Αυτό το χιόνι θα του σώσει. Σε ευχαριστούμε, Σπορτ Μπίλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλλά χωρίς την βοήθεια του Γουίλι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Εγώ νομίζω πως τον βοήθησαν αυτά τα σούπερ σκι από το μικρό του βαλιτσάκι. Σε παρακαλώ, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτό είναι το μικρό μυστικό μας, αγαπητέ Μαρκ. Μυστικό ή όχι, θα επιθυμούσα να είχα κι εγώ ένα ζευγάρι από αυτά τα θαυμάσια σκι. Δεν νομίζω, Μαρκ, να το λες αλήθεια. Αυτά εκεί τα σκι δεν έχουν καμία σχέση με σένα. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι το βαγιαστείο. Θαυμάσια, λοιπόν. Ετοιμάσου για ένα ταξιδάκι στη γη. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή για μερικά παιχνιδάκια στο χιόνι. Μα θα ξεβαγιάσω αν πάω εκεί κάτω σε εκείνο το μέρος, αγριοντάτη μου κακία. Η ελβαγία ηλίθιος κουλίκι είναι πολύ της μόδας, το ξέρεις.
Είναι πολύ ύποπτο το σπάσιμο του σειρματόσχηνου του ski lift, Billy. Ελπίζω ο Σπόρτικος να μπορέσει να μας δώσει κάποια εξήγηση. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Έλα, Σπόρτικους! Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Έλα, Σπόρτικους, μ' ακούς! Γεια σου, Σπορτ Μπίλι! Κάνω τις καθημερινές 500 κινήσεις μου! 20, 21, 22, 23, 24... Γιατί, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή δεν είστε στο Σεν Μόριτς για τους χειμερινούς αγώνες? Από το Σεν Μόριτς ερχόμαστε, Σπόρτικους! Αλλά δυστυχώς οι αγώνες διεκόπησαν για μια μέρα, ώσπου να διορθωθεί ο μηχανισμός του ski lift, ο οποίος χάλασε ξαφνικά. Για να το εξετάσουμε το θέμα. Ακτίνες λέιζερ κατευθυνόμενες από τον πλανήτη Βανδαλουσία κατέστρεψαν τα σειρματόσκηνα του ski lift. Η Βάντα λοιπόν, και για ποιο λόγο το έκανε? Άγνωστες οι προθέσεις της, αλλά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τη γη. Άσχημα τα νέα. Και ποιος είναι ακριβώς ο προορισμός της? Σεν Μόριτς. Προθέσεις άγνωστες. Οτιδήποτε και να σχεδιάζεις, Πόρτικους, εμείς θα την περιμένουμε και θα προσέχουμε. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, παιδιά. Λοιπόν, Μαρ, είσαι έτοιμος για τους μεγάλους αυριανούς αγώνες? Ναι, είμαι έτοιμος. Θα έσπαγα όμως όλα τα αθλητικά ρεκόρ αν είχα το παλιτσάκι του Μπίλι. Σωστή η επιθυμία σου, έχεις δίκιο, νεαρά μου. Πρέπει να γράψουμε αμέσως, Χάιπ. Ναι, να γράψουμε τα κοντάδι μου. Ευχαρίστησή εσύ μας να τρώμε μαζί σου, Μαρκ. Ελπίζω η παρουσία μου να σας ανοίξει την όρεξη. Έχει πολλές φορές το Βίλι να μην τρώει έτσι. Ήρθε η ώρα νομίζω να πηγαίνουμε, Βίλι. Μαρκ, καλή τύχη. Έχεις όλες τις ικανότητες για να νικήσεις ένα από τα αγωνίσματα αύριο. Εγώ θα προσπαθήσω να νικήσω και στα τρία. Σε ευχαριστώ για το μυστικό που μου είπες, Μπίλι. Το ξέρω ότι θα προσπαθήσεις όσο μπορείς. Θα είμαστε εκεί πέρα για να σε ζητοκραυγάσουμε. Ένα μήνυμα για τον κύριο Μαρκ Σόου, παρακαλώ. Ένα μήνυμα για τον κύριο Μαρκ Σόου. Εγώ είμαι ο Μαρκ Σόου. Η φωνή λοιπόν αυτού εκεί του ανθρώπου κάτι μου θυμίζει. Ναι, και εμένα δεν μου είναι άγνωστη. Ναι, κυρία, λέει εδώ, θέλει να κουβεντιάσει μαζί μου για ένα ενδιαφέρον διαφημιστικό πρόγραμμα στην τηλεόραση. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Πάω αμέσως να δω, παιδιά. Πήγαινε, Μαρκ, θα συναντηθούμε σε λίγο. Έλα μέσα λοιπόν, Βάντα, μην ανησυχείς καθόλου. Έδωσες το μήνυμά μου στον άνθρωπο, ηλίθεια. Ναι, μεγαλειοντάδη μου. Και τι έγινε? Ο αθλητής έρχεται να σε συναντήσει στο δωμάτιό σου. Πολύ ωραία. Αυτός τώρα πρέπει να είναι που χτυπάει την πόρτα. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει υπόθεση. Πήγαινε. Ναι, σας άκουσα. Περάστε παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Σόου, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Να συστηθώ. Είμαι η κυρία Βαντέλ, διαφημιστικός πράκτορ της τηλεοράσης. Γνωρίζω τις εκπληκτικές επιδόσεις σας και πιστεύω ότι αύριο θα είστε ο νικητής και των τριών αγωνισμάτων. Κι εγώ, κυρία, το ελπίζω. Αυτή η ελπίδα σας μπορεί να γίνει βεβαιότητα αν σας βοηθήσει κάτι σαν αυτό εδώ. Hey, αυτά εδώ τα σκι. Δεν θα κάνουν την ίδια δουλειά με του... Του Sport Billy? Ασφαλώς όχι. Αυτά εδώ είναι από μίμηση. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσες, κύριε Σόου, να χρησιμοποιήσεις μόνο για αύριο του Sport Billy τα πραγματικά. Δεν ξέρω, κυρία, δεν το νομίζω. Η εξαδέρφη μου είπε ότι... Μα ο Sport Billy, το μικρό βανιτσάκι με τα τεχνάσματα, για μια μέρα δεν θα το χρειαστεί καθόλου. Αφού εξάδου θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις δόξα και χρήματα. Έτσι δεν είναι? Σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά πώς θα γίνει? Εγώ νομίζω... Εδώ υπάρχει η δύναμη που θα σε βοηθήσει, παιδί μου. Αύριο λοιπόν που θα τρώτε μαζί το πρωινό σας, μπορείς να κάνεις την αλλαγή. Πίνουμε λοιπόν στην υγειά σου, ξαδερφούλη μου, για να νικήσεις τα σημερινά αγωνίσματα. Καλή επιτυχία, Μαρκ. Ευχαριστώ πολύ. Α, ορίστε τι έκανα. Έριξα χωρίς να το θέλω την πετσέτα μου στο πάτωμα. Hey, τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά? Λέω να πηγαίνω λίγο νωρίτερα για να προετοιμαστώ. Το πρωινό σου, έχεις ανάγκη από τελίδες. Υπάρχουν εδώ μέσα, Λίλη, αυτά που χρειάζομαι. Καλή σου επιτυχία. Θα σας ξαναδώ, νικητής. Σας πληροφορώ ότι την έκανε την αλλαγή, μεγαλειοτάτη. Όλα είναι εντάξει. Ωραία. Και τώρα θα τακτοποιήσουμε το Sport Billy που δεν έχει το μαγικό βανιτσάκι του. Μια στιγμή. Τι συμβαίνει, Σάιπ? Αυτή τη στιγμή ο Sport Billy και η παρέα του κατευθύνονται προς την έξοδο. Κινδυνεύω λοιπόν να μην μπορέσω να χρησιμοποιήσω τις ακτίνες θανάτου λέιζερ. Τρέξε να κρυφτείς, ηλίθεια! Είναι πολύ όμορφη μέρα για τους αγώνες.
Δεν καταλαβαίνω. Τα τεχνάσματα από το μαγικό μου βαλιτσάκι δεν λειτουργούν. Με τα πόδια, Λίλια, τρέξουμε γρήγορα. Γρήγορα, κομπιούτερ! Δώσε μας τα στοιχεία προελέψεως αυτής της χιονοστιβάδας. Απότομος γεωλογική μεταβολή σε αργυλώδες έδαφος αγνώστου προελέψεως. Λίλη, σκέφτηκα ότι ίσως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με τους προωθητήρες του διαχρονόπλου. Τώρα τα καλά μου παιδιά κατευθύνονται προς τη χιονοστιβάδα. Ο Σπορτ Μπίλ είναι τελείως ανίσχυρος χωρίς τα τεχνάσματα από το μαγικό του βαλιτσάκι. Ωραία, αυτό ήταν ένα καινούριο κόλπο του Σπορτμπίλη και τώρα τι γίνεται. Εσύ ηλίθιο πλάσμα, καλά θα κάνεις να εξαφανιστείς, να μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Με καλά, όλο εγώ την πληρώνω. Τα καταφέραμε. Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία. Γιατί ψάχνεις το μαγικό βαλιτσάκι, Λίλη? Όλα αυτά τα πράγματα είναι από μίμηση των δικών μας, Μπίλη. Είμαι σίγουρη πως κάποιος μας ξεγέλασε. Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο? Εύχομαι μόνη μου την καρδιά να μην είναι αυτός που το πτεύουμε. Και τώρα ο τελικός αγώνας στην γιγαντιαία κατάβαση. Είναι το δυσκολότερο αγώνισμα με τους καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο. Με αυτά τα υπέροχα σκι θα νικήσω. Ο νεαρός Μαξόου ξεκίνησε. Αυτή τη στιγμή πετάει σαν πραγματικό πουλί. Έφτασε 200 μέτρα πιο μακριά από το τελευταίο αγωνιζόμενο. Ωραία! Τέτοια επιτυχία δεν την έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Κι εγώ το ίδιο, Λίλη. Πρέπει να πάνε αμέσως εκεί κάτω. Δεν πρέπει να ανακαλύψει τίποτα από τι έγινε ο Σπορτ Μπίλι. Ο νεαρός πρέπει να ξανανικήσει. Εγώ είμαι εδώ, κακοτάτη μου, και είμαι πάντα στις διαταγές σας. Αυτή τη στιγμή ο Μαρκ Σόου ετοιμάζεται για την τεχεία κατάβαση. Μη χάνεις καιρό, Σάιπ. Αν αποτύχεις την αποστολή σου, θα σε τιμωρήσω με τον σκληρότερο τρόπο. Τρέχω γρήγορα, μην εκνευρίζεστε. Για να δω τώρα. Θαυμάσια. Με αυτά τα πέδιλα πρέπει να νικήσω οπωσδήποτε και σε αυτό το αγώνισμα. Προσοχή, οι αθλητές που συμμετέχουν στην ταχεία κατάβαση να προσέλθουν στο σημείο εκκινήσεως. Ήρθε η ώρα, ας πηγαίνω λοιπόν. Δεν μου μένει τίποτα άλλο από το να κλέψω εγώ το μαγικό βαλιτσάκι και να το χρησιμοποιήσω για τα σατανικά μου σχέδια. Κι αν εκείνος ο Σπορτ Μπίλι προσπαθήσει να με εμποδίσει, θα είναι πραγματικά η τελευταία φορά που θα το κάνει στη ζωή του. Δεν θέλω να δω τον Μαρκ. Μίλη, ξέρεις, ο ξάδερφός μου πρέπει να μας πήρε το μαγικό βαλιτσάκι. Ναι, τώρα είμαι βέβαιος κι εγώ, Λίλη. Πρέπει να το σταματήσω πριν προκαλέσει ατύχημα και στους άλλους. Προς τα που πήγε, εξαφανίστηκε. Από αυτό το μέρος, νομίζω. Πρέπει να τον βρω οπωσδήποτε. Φοβάμαι μήπως δημιουργήσει μεγάλο κακό. Εγώ τρέχω στο διαχρονόπλιο. Εσύ, Λίλη, ψάξε να βρεις τον εξαδελφό σου. Μην ανησυχείς και θα του πάρω το μαγικό βαλιτσάκι. Έλα, Γουίλι. Ωχ, ξανά άρχισαν οι φασαρίες. Σε ένα αγώνισμα πρέπει να νικήσεις ακόμα και το τριπλό βραβείο είναι δικό σου, Μαρκ. Θα χαρώ πολύ αν το πετύχω αυτό. Αλλά δημιούργησα κάποιο πρόβλημα με τα προηγούμενα χιονοπέδιλα. Εύχομαι να μην με ανακαλύψουν και αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά θα σε ανακαλύψουν οπωσδήποτε. Αυτή τη στιγμή, στη βίστα για το τρίτο αγώνισμα, εισέρχεται ο μεγάλος αθλητής, Μαρκ Σόου. Και αυτή τη φορά θα νικήσω. Hey, πού πήγε η κυρία Βαντέλ? Μαρκ, μια στιγμή. Τι θέλεις, Λίλη? Σε παρακαλώ πολύ να μου πεις την αλήθεια. Καλύτερα μετά το αγώνισμα, Λίλη. Όχι, Μαρκ, δεν γίνεται. Τώρα
πρέπει να μάθω την αλήθεια. Εσύ δεν άλλαξε κρυφά το μικρό βαλιτσάκι του Sport Billy με ένα άλλο ψεύτικο βαλιτσάκι. Μαρκ, έτσι δεν είναι. Στη θέση σου, Μαρκ, έτοιμο! Θα νικήσει και τώρα. Ναι, το άλλαξα, αλλά η κυρία Βαντέλ με βοήθησε. Η Βάντα! Η Βάντα! Έτοιμο! Ήθελα να το επιστρέψω, Λίλη, αλλά εξαφανίστηκαν όλα. Έφτασε η στιγμή, Μαρκ. Δεν έχεις να χρησιμοποιήσεις κάτι άλλο για αυτό το αγώνισμα. Τώρα! Όχι μόνο αυτό έχω. Μαρκ, πώς θα σταματήσω τώρα? Α, έβγαλε και φτερά! Τι μπορώ να κάνω? Σπορμπίλη! Σπορμπίλη, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω πολύ καθαρά, Λίλη. Ανακάλυψα, ξέρεις, τη Βάντα με το μαγικό μου βαλιτσάκι. Θα κάνω τώρα μια προσπάθεια να της το πάρω με τη διαστημική λαβίδα. Πρώτον, Σπορμπίλη έχασε το μαγικό του βαλιτσάκι. Τώρα θα καταστρέψω και το διαχρονόπλοιό του. Λίλη, εσύ και ο Γουίλι να έχετε τα μάτια σας 14. Εγώ θα απασχολήσω τη Βάντα και βάζω σε ενέργεια το πεδίο δυνάμεως. Εντάξει, έγινε, Σπορμπίλη. Μου απέστρεψε τις αξίνες μου! Μπορεί να κατάφερε ο Σπορτμπίλ να εξουδετερώσει αυτό το μοναδικό μου όπλο, αλλά εγώ θα τον πολεμήσω με τα δικά του όπλα. Τι γίνεται με αυτό εδώ, γιατί δεν λειτουργεί? Φοβάμαι ότι μας πήραν το πραγματικό μαγικό βαλιτζάκι και μας άφησαν το ψεύτικο. Αυτό που λες, Σάιπ, ξέρεις τι σημαίνει για σένα? Ξέρω. Τι θα μου κάνετε? Δεν έχεις καθόλου φαντασία. Προτιμάω να μην έχω. Θα προσπαθήσω να τον σώσω. Θα σου δώσω ένα αλεξίπτωτο να πηδήσεις αμέσως για να σωθείς. Αν όμως εγκαταλείψω αυτό το σκυμόνο του, κινδυνεύει τόσος κόσμος εκεί κάτω. Πολύ καλά το σκέφτηκες, αλλά θα το κατευθύνω εγώ από το διαχρονόπλοιο. Μην ανησυχείς, Μαρκ, καθόλου. Πάρε το αλεξίπτωτο και πήδησε όταν πάρει τις κανονικές του διαστάσεις. Ωραία! Και τώρα η σειρά του επιταμένου τεχνάσματος. Φωνητικός διαγέρτης. Μη κρίσεις στο ελάχιστο και επιστροφή. Φοβάμαι μην βοσκάσω την ισορροπία μου. Πρέπει να πέσω όρθιο στο έδαφος. Για το δικό μας καλό εύχομαι να τα καταφέρει ο Σπορτ Μπίλι. Εγώ όμως νομίζω, Γουίλι, ότι βρίσκεται πολύ μακριά από την επίδραση του φωνητικού διαγέρτη. Επαναλαμβάνω! Φωνητικός διαγέρτης εξ αποστάσεως κατεύθυνσης προς έλκυθρο. Σμικρίσου και να επιστρέψεις στη θέση σου. Σμικρίσου και να επιστρέψεις στη θέση σου. Να επιστρέψεις στη θέση σου. Ωραία! Τώρα ησύχασα γιατί βρίσκεσαι στην πραγματική σου θέση. Τα τεχνάσματά μου μόνο καλό θέλω να κάνουν. Αγριοντάτη μου, πάλι μας νίκησε ο Σπορτ Μπίλι. Και τώρα, μεγάλη μου βασίλισσα, τι σκέφτεσαι να κάνουμε? Θα κατευθυνθώ στα νότια του διαστήματος για τη Βανδαλουσία με το διαστημόπλιο. Και εγώ πού θα πάω? Εσύ θα μείνεις εδώ και θα ταλαιπωρηθείς, ηλίθιος πουλίτσι! Λοιπόν, Μαρκ, ελπίζω να κατάλαβες καλά τα προβλήματα που δημιούργησες εδώ αποφεύγοντας να παίξεις τίμιο παιχνίδι. Το κατάλαβα, Σπορτ Μπίλι. Και μετά νιώσα ειλικρινά για όλα όσα έκανα. Εύχομαι να καταλάβει τη μεταμέλειά σου και η Αθλητική Επιτροπή. Εμπρός, ξεκινάμε, παιδιά. Τελείωσε και αυτή μας η αποστολή. Σε παρακαλώ, Μπίλι, ας μείνουμε λίγο ακόμα για να αφήσουμε το Γουίλι να παίξει με το χιόνι που του αρέσει τόσο. Ωραία δεν ήταν η Ελβετία, Γουίλι? Η Ελβετία είναι πολύ όμορφη, εγώ όμως ξεπάγιασα μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια. Λίλη, τα σημερινά σπόρ ήταν πραγματικά θαυμάσια. Τελικά καταφέραμε να μην περάσουν τα κόλπα της Βάντας. Και εγώ κατάφερα να κάνω το σάιπιονο στη Βάδα. Το ξάδερφός μου ο Μακ πήρε ένα πάρα πολύ καλό μάθημα. Και εγώ συμφωνώ, Λίλη. Σε κάθε αγώνισμα, αν ακολουθούμε σωστά τους κανόνες του παιχνιδιού, θα είμαστε πάντα εμείς οι ηθικοί νικητές.
φορτηγή.